Μαζί μου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Καράτε, ο κύριος Ανδρέας Βασιλείου, ο οποίος ήρθε να παρακολουθήσει και να επιβλέψει από κοντά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι καρατέκα σε αυτό το ειδικό σεμινάριο. Σε καλωσορίζουμε, Ανδρέα μου. Αγαπητέ Πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ φυσικά πάει στον Κωνσταντίνο Χαραλάμπου, ο οποίος με ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια, τα οποία είναι, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι το δεύτερο το οποίο διεξάγεται. Με μια φοβερή αθλήτρια, την Έλενα Χατζηλιάδου, η οποία έχει φτάσει στο υψηλότερο βάθρο του κόσμου. Τυχαίνει να γνωρίζω καλά την ιδία προσωπικά, αλλά πρωτίστως στον πατέρα της, τον Μάξιμο. Τον είχα φτάσει και σαν αθλητή και σαν προπονητή. Και έτσι, όπως λέμε, το μήλο έχει πέσει κάτω από τη μηγιά. Είναι μεγάλη χαρά για όλους τους Κύπριους καρατέκα να έχουμε την Έλενα Χατζηλιάδου στην Κύπρο. Αυτές οι προσπάθειες που γίνονται από ιδιώτες για ενίσχυση του αθλητισμού, πώς το βλέπει η Ομοσπονδία? Αυτές οι προσπάθειες είναι σπάνιες. Δεν είναι συνηθισμένο να έχουμε την ευγενή χορηγία του οποιοδήποτε με τον τρόπο που την κάνει ο αγαπητός φίλος Κωνσταντίνος, ο οποίος άλλωστε ο Κωνσταντίνος πέρασε από όλα τα δώματα του καράτε, αθλητής, προπονητής, διεθνής διαιτητής και όχι μόνο. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στο διεθνές στερεώμα του καράτη, αλλά και στο κυπριακό. Είναι χαρά σε Ευαγγέλια για μας να έχουμε υποστηρικτές με τον τρόπο που γίνεται, αφιλοκερδός εντελώς, για το καλό νόμιμο συμφέρον των Κύπριων καρατέκα. Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον? Να πούμε ότι πρέπει να συνεχίσουν οι αθλητές μας να έχουν στενή επαφή με τα προπονητικά σεμινάρια, τα συγκεκριμένα της Έλενας Χατζηλιάδου. Πρέπει να είναι κοντά σε αυτή την πολύ πολύ ευγενή προσφορά και προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα ολοκληρώσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία τους για τους άμεσους στόχους, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους διεθνείς αγώνες. Να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος, η πολύ πολύ μικρή Κύπρος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατάφερε να φέρει και πάλι το WKF Karate One Youth League στην Λεμεσό. Από τις 28 Απριλίου μέχρι και την 1η Μαΐου του 2022 θα διεξάγουμε το Youth League για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Λεμεσό. Και σίγουρα ένας άμεσος στόχος για όλους μας τους αθλητές είναι αυτός. Αναμφίβολα όλα τα σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούν ενισχύουν την εμπειρία και τις γνώσεις των αθλητών, είναι καλοδεχούμενα. Σε ευχαριστούμε αγαπητέ Ανδρέα για την παρουσία σου και το μήνυμα που έχεις στείλει και σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία στην επερχόμενη διοργάνωση που θα γίνει όπως μας προαναφέρατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.